και είναι εκείνες απέναντι στις οποίες εμείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς επιχειρηματικότητας, αισθανόμαστε ότι έχουμε την υποχρέωση να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο περιβάλλον που θα λειτουργήσει καταλυτικά για να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν όλο το δυναμικό και τις δυνατότητές τους. Και νομίζω ότι η καθιέρωση αυτών των βραβείων, και ας άργησαν τόσα χρόνια, θα συμβάλλει με κάποιο τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να θεωρώ, χωρίς να θεωρούμε ότι αυτό είναι επαρκές. Είναι η βαθιά μας πεποίθηση ότι τα βραβεία αυτά λοιπόν μπορούν να γίνουν αφενός το κίνητρο και αφετέρου το επιστέγασμα ξεχωριστών επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Εγχειρημάτων ξεχωριστών με τη σειρά τους γυναικείων επιχειρηματιών. Γιατί, όπως λέει και ένας Αμερικανός πολιτικός, το ταλέντο, το γυναικείο ταλέντο, βρίθει παγκοσμίως. Αυτό όμως που λείπει για να αντιστοιχηθεί σε αυτό το ταλέντο είναι οι ευκαιρίες. Άρα, εμείς έχουμε υποχρέωση, κυρίες και κύριοι, να οικοδομήσουμε για τις νέες γυναίκες επιχειρηματίες, για τους νέους επιχειρηματίες, ένα άλλο περιβάλλον. Αυτό νομίζω ότι επιχειρούμε στην περιφέρεια Αττικής μέσα από σειρά συνεργειών με επιμελητήρια, με ομοσπονδίες, με υπουργεία, με συμμετοχές σε διεθνή φόρα, ώστε να στηρίξουμε ένα νέο επιχειρήν χωρίς ανδροκρατικά στερεότυπα, με έφαση στην καινοτομία. Να είναι ένα νέο επιχειρήν που θα είναι εγγύηση για το σήμερα και το αύριο ενός τόπου που δεν έχει πάψει να δοκιμάζεται. Και χωρίς σύγχρονη υπερβολή, νομίζω ότι βάλαμε πολύ γερά θεμέλια. Κυρίες μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να επέρομαι ότι από κάποιους από εσάς παίρνω τη σκητάλη και να τη δώσω στις νεότερες. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.